φαίνεται ότι αποκλιμακώνονται, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι παρά είναι ακριβές πάλι. Κάτω η διεθνής τιμή του πετρελαίου στα ύψη εκείνης των καυσίμων, με τους οδηγούς μάταια να περιμένουν την πολυπόθητη πτώση της αμόλυβδης που υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να βρίσκεται ήδη αρκετά κάτω από τα 2 ευρώ. Δεν είναι ικανοποιητικό αν δεν φτάσει στο προηγούμενο επίπεδο που ήταν παλαιότερα. Η διεθνής τιμή του πετρελαίου αυτές τις μέρες έχει φτάσει στα 93 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά έχει κλειδώσει στα 2 ευρώ και 4 λεπτά το λίτρο. Στα τέλη Ιανουαρίου που το πετρέλαιο ήταν πάλι στα 93 δολάρια το βαρέλι, η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκονταν στο 1 ευρώ και 84 λεπτά. Η διαφορά μπορεί να δικαιολογηθεί, λένε οι πρακτηριούχοι, από το γεγονός ότι το δολάριο από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα έχει χάσει 14 λεπτά από την αξία του έναντι του δολαρίου. Το προηγούμενο διάστημα και το Φεβρουάριο μήνα είχαμε μία ισοτιμία η οποία το ευρώ ήταν πολύ ισχυρότερο από το δολάριο. Αυτή η διαφορά λοιπόν είναι αυτό που παρουσιάζεται σήμερα. Θα παραμείνουμε πάνω από τα 2 ευρώ και θα θυμόμαστε ιστορικά ότι κάποτε τα καύσιμα ήταν κάτω από 2 ευρώ. Και ενώ οι διεθνείς τιμές παίζουν το ρόλο τους στη διαμόρφωση του κόστου στο καυσίμο στην Αγγλία, κάποιοι επιτίδη έχουν βρει την ευκαιρία να θησαυρίσουν σε βάρος των πολιτών, νοθεύοντας τα καύσιμα. Μάλιστα, το ποσοστό του νοθευμένου καυσίμου, σύμφωνα με τους πρακτηρίουχους, φτάνει το 30%. Όχι με το μηχανάκι, βασικά καταλαβαίνω από τα τέτοια, από τα χιλιόμετρα που κάνω. Δηλαδή, ποιος κλέβει και ποιος κλέβει. Φαίνεται, μπαμ κάνει. Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές, λένε οι πρακτηριούχοι, είναι κάτι που θα πρέπει να προβληματίζει τους οδηγούς. Ειδικά όταν οι τιμές σε κάποιο πρατήριο είναι εντυπωσιακά χαμηλότερες σε σχέση με αυτές των υπόλοιπων πρατηρίων.